Αντιδράσει έχει προκαλέσει στον εκπαιδευτικό κόσμο του Ηρακλείου η απόφαση για διενέργεια ένορκη διοικητική εξέταση στο Γενικό Λύκειο Μοχού, με επικεντρό διερεύνηση του θανάτου τη 17χρονη Νικολέτας, τη μαθήτρια του σχολείου, τη οποία το νήμα τη ζωή κόπηκε απότομα και δραματικά κάτω από τη γέφυρα επί του βόρειοδικού άξονα Κρήτη. Δεν μπορεί ο διευθυντή δευτεροβάθμιας να διοργανώνει και να αποφασίζει ιδιότυπη Δηλαδή ουσιαστικά έμεσα να ενοχοποιεί τους συναδέρφους που ανήκουν στο Σύλλογο των Εκπαιδευτικών του Γενικού Λυκείου του Μοχού. Την ώρα που ο άδικο και ο δυνηρό χαμό του κοριτσιού εξακολουθεί να καλλιεργεί θλίψη και δεκάδε ερωτηματικά, εκπαιδευτικοί σημειώνουν ότι η στοχοποίηση δεν βοηθάει σε καμία των περιπτώσεων, στη βάση όπω λένε τη ανάγκη, που από τα ίδια τα σχολεία, τι διευθύνσει του αλλά και του εκπαιδευτικού, εδώ και χρόνια αυτό που επισημαίνεται, είναι η ανάγκη μέσα στα σχολεία να υπάρχουν ψυχολόγοι που θα μπορούν να βοηθούν του μαθητέ. Ζητούμε από την πολιτεία να στηρίξει τα σχολεία με παιδοψυχιάτρους, παιδοψυχολόγους και να μην κατηγορεί τους εκπαιδευτικούς. Εκφράζουμε, επαναλαμβάνω, τη θλίψη μας για τον τραγικό χαμό και τον άδικο χαμό της μαθήτριας του Λυκείου του Μοχού. Με ανακοίνωσή της η αγωνιστική παρέμβαση εκπαιδευτικών ζήτησε να σταματήσει η ΕΔΕ εναντίον του Συλλόγου Εκπαιδευτικών στο Γελμοχού ζητώντας να μην ποινικοποιείται η εκπαιδευτική πράξη την ώρα που η ίδια η πολιτεία, όπως λένε, που τώρα ενεργοποιεί μια τέτοια διαδικασία σε βάρος εκπαιδευτικών, εδώ και χρόνια αφήνει τα σχολεία χωρίς ειδικού ψυχικής υγείας. Δεν μπορεί η διοίκηση να επιλέγει μια τέτοια οδό. Την καλούμε όμως Έστω και αν έχει προχωρήσει η ΕΔΕ, να σταματήσει τώρα και να κλείσει την υπόθεση, διότι οι συνάδελφοι είναι συνεπεί στα εκπαιδευτικά, τα μορφωτικά και τα παιδαγωγικά του καθήκοντα και δεν μπορεί να καλλιεργείται οποιαδήποτε σκιά ενοχή σε βάρο του, τη στιγμή που τηρούν με απόλυτη συνέπεια και ευσυνδυσία και δημοκρατική ευαισθησία τα καθήκοντά του.